στη σκιά της ξηρασίας και της ανομβρίας και σε μια προσπάθεια να εξεταστούν μεσοπρόθεσμες λύσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τονίζοντας την ανάγκη να διερευνηθεί η δυνατότητα της τεχνητής βροχής στην Κρήτη με τη βοήθεια των τεχνολογιών, όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και σε αρκετές χώρες του κόσμου. Έθεσα και το ζήτημα της τεχνητής βροχής. Θα υπάρξει επιπλέον συνάντηση γι' αυτό και είναι κάτι το οποίο αξίζει να διερευνήσουμε, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν, γιατί πραγματικά μπορεί να αποτελέσει μια πολύ έξυπνη και σύγχρονη λύση στο μεγάλο ζήτημα της ξηρασίας. Οτιδήποτε που μπορεί να γίνει, να βελτιώσει το θέμα της λειψιδρίας είναι θετικό. Αρχίζει να μπορεί να γίνει. Και γι' αυτό η θέση δική μας είναι ότι μαζί με τον βουλευτή μας, μαζί και με τον Υπουργό, να δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ναι, μπορεί να γίνει και η χρηματοδότηση βέβαια, αν είναι εφικτό αυτό. Ζήτημα το οποίο ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έφερε δυναμικά στο προσκήνιο με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σύμβαση του ΕΛΓΑ για μίσθωση συστήματος χαλαζικής προστασίας και αύξηση βροχοπτώσεων με εναέρια μέσα. Πρόσφατα οι Ρουμάνοι έχουν παραγγείλει και πτυτικά μέσα. Πρέπει να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες που δίνονται. Υπάρχει μια ενεργή σύμβαση του ΕΛΓΑ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν άμεσα, όπως τα δίκτυα στο φράγμα της Πλακιώτισσας και το φράγμα Αμυρών, ενώ το επόμενο τρίμηνο ολοκληρώνεται η μελέτη διαχείρισης των υδάτων της Κρήτης. Αυτά τα οποία έχουν εγκριθεί είναι 550 εκατομμύρια. Εκτιμούμε 100, μπορεί και 150 εκατομμύρια σε μικρότερα έργα να βρεθούν στην επόμενη περίοδο. Και σας λέω μέσα δύο νούμερα ότι Αμυρά και φράγμα της Πλακιώτισσας είναι κοντά στα 65 με 70 εκατομμύρια, τα οποία θα εγκριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Αντωνακάκης, ο οποίος γίνεται δέκτης της απόγνωσης του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε στη μέθοδο σποράς νεφών για αύξηση βροχοπτώσεων, καθώς τα υδρευτικά έργα, αν και απολύτως αναγκαία, έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Γίνεται διασπορά νεφών με αλάτι, προκειμένου τα νέφη να υγροποιήσουν το νερό και να πέσει υπό τη μορφή της βροχής. Αυτό γίνεται και στα Αραβικά Εμιράτα, γίνεται και στη Ρουμανία πρόσφατα, όπου αγοραστήκαν δύο αεροπλάνα για το σκοπό αυτό. Για ποιο λόγο δεν γίνεται στην Κρήτη? Είναι απορίας άξιο και δεν θέλω να πιστεύω ότι θέλουμε να οδηγήσουμε το θέμα του νερού ό,τι αφορά την ίδρυυση και την άδρευση σε τέτοιο αδιέξοδο, ούτως ώστε αυτό από δημόσιο αγαθό να γίνει αντικείμενο ιδιωτικής εκμετάλλευσης.